Εικόνες εγκατάλειψης στο στάδιο του Γάλλου στο Ρέθυμνο. Ο χώρος που κάποτε φιλοξενούσε τα ξακουστά Βαρδινογιάννια και υποδεχόταν αθλητές από όλη τη χώρα είναι το φάντασμα του εαυτού του, με το Ρέθυμνο να μετράει πλέον σημαντικές απώλειες στους αθλητές και το Στίβο να οδηγείται σε αφανισμό. Υπάρχει φοβερή απογοήτευση των παιδιών όταν καταλάβανε ότι θα γινόταν με αυτές τις συνθήκες προπόνηση. Οι μεγάλοι έχουν σταματήσει κάποιοι, κάποιοι έχουν απογοητευτεί και απλά έρχονται, έχουν χάσει το ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες από τις ακαδημίες τα μικρά παιδιά. Οδηγόμαστε σε τέλειο αφανισμό του Στίβου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν φέτος δεν γίνει ταρτάν, δεν μπει το ταρτάν και πάμε και δεύτερη χρονιά έτσι, νομίζω ότι ο Στίβος έχει τελειώσει το Ρέθυμνο. 21 χρόνια μετά την τελευταία αντικατάσταση ταρτάν, όταν η διάρκεια ζωής του είναι γύρω στα 12 χρόνια, καθιστά αυτό το έργο απόλυτα αναγκαίο. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο και τον Αύγουστο ο εργολάβος σταμάτησε διότι δεν λάμβανε τις πληρωμές του, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά σχετικά με το τι συνέβη. Ο κύριος Βυζηριανάκης έκανε λόγο για κοροϊδία από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Δήμος μιλάει για γραφειοκρατικό λάθος του Υπουργείου. Εγώ προσωπικά είχα δώσει, επειδή είχα απογοητευτεί πάρα πολύ όταν κατάλαβα και την κοροϊδία που έχει παιχτεί στην ουσία και την ανευθυνότητα, γιατί μιλάμε περί ευθύνης κάποια στιγμή όλων αυτών που πολιτεύονται ή που είναι τοπικοί άρχοντες και τελικά μόνο ευθύνη δεν βλέπω πουθενά, μόνο κοροϊδία. Λυπάμαι που το λέω και ας κάποιους τους πειράξουν λίγο, αλλά δεν πειράζει. Το Υπουργείο Αθλητισμού είχε κάνει ένα λάθος με αποτέλεσμα το έργο του, το συγκεκριμένο, έχει απενταχθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η πληρωμή στην παρούσα φάση των εργολάβων. Είναι γραφειοκρατικό το πρόβλημα και υπηρεσιακό, μπορώ να πω. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα το ξαναβάλουν τα χρήματα στους αντίστοιχους κωδικούς όπως γνωρίζουν αυτοί, ώστε να μπορέσει ο εργολάβος να πληρωθεί. Γονείς αθλητών βλέπουν τα παιδιά τους να απομακρύνονται από τον αθλητισμό, τονίζοντας ότι οι εκκλήσεις τους για οποιαδήποτε ενημέρωση από τους αρμόδιους μένουν αναπάντητες. Παράλληλα, τη στιγμή που το Ρέθυμνο έχει ένα δυνατό αθλητικό δυναμικό, είναι κρίμα οι αθλητές του να μην έχουν τη στήριξη που χρειάζονται, αναγκαζόμενοι να προπονούνται υπό άθλιες συνθήκες που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα και τον τραυματισμό τους. Ήδη ο γιος μου έχει απομακρυνθεί από τον αθλητισμό, ο οποίος έχει κάνει και διακρίσεις, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, αλλά θα σταματήσει πλέον και έχει ήδη απομακρυνθεί. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, θα πρέπει να έχει τελειώσει το έργο. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιον να μας πει τι γίνεται, μια ενημέρωση, και μας αποφεύγουν. Δηλαδή τι κινήσεις έχετε κάνει? Έχουμε ζητήσει ραντεβού με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και δεν έχουμε καμία απάντηση. Εγώ σε αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής στο γήπεδο του Γάλλου, οι περισσότεροι αθλητές αναγκαζόμαστε είτε να βγούμε στο δρόμο με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφαλειά μας, είτε να εκτελέσουμε και κάποιες προπονήσεις εκεί, στο ακατάλληλο όμως έδαφος που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο. Το οποίο φυσικά έχει οδηγήσει και σε περιπτώσεις τραυματισμού. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι τα παιδιά που θέλουν να δώσουν εξετάσεις αγωνισμάτων για τις σχολές σωμάτων ασφαλείας δεν έχουν κατάλληλο χώρο να προπονηθούν. Ενώ για το αγώνισμα του άλματος εις ύψος, το οποίο περιλαμβάνεται ως υποχρεωτικό, υπάρχει μόνο ένα στρώμα πεταμένο και καλυμμένο έξω από το γήπεδο. Τα παιδιά που δίνουν για υποψήφιοι για σχολές αστυνομία, που είναι ακόμα πιο τραγικό θεωρώ για μένα. Για υποψήφοι για ΤΕΦΑ που δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν προπόνηση. Δηλαδή υπάρχουν αθλήματα που μπορούν να τα κάνουν καθόλου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν. Και ούτε είναι συνθήκες αυτοί να προετοιμαστούν για να πάνε. Και ειλικρινά απορώ που δεν έχουν ξεσηκωθεί, αλλά δεν έχουν πέσει και μηνύσει ακόμα που γονίζει για αυτή την κατάσταση που έχει γίνει. Είναι απαράδεκτο.